Εμπιστευόμαστε τις υγειονομικές υπηρεσίες, θέλουμε να νιώθουμε ασφάλεια. Με την εκπομπή μας ανασκόπηση των εφημερίδων και αμέσως μετά θα δώσουμε συμβουλές στους γονείς. Στην παράσταση του ζευγαριού κατά τη διάρκεια μιας εγκυμοσύνης και μετά που θα έρθει το παιδάκι στο σπίτι, τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς. Πολλές και σημαντικές θα είναι οι πληροφορίες που θα σας δώσουμε. Τώρα όμως θα σας πάρουμε στο πρώτο δημοτικό Λακατάμιας και στην εφαρμογή του προγράμματος Κομμένιες σε αυτό το σχολείο. Ώρα για την ανασκόπηση των εφημερίδων. Πάμε πρώτη εφημερίδα, παρατηρητήριο στον κόσμο, ο πολίτης. Να μην πέφτουμε στις παγίδες των άλλων, οι οποίοι θέλουν να μας ταράξουν και να μας κάνουν να νιώθουμε άσχημα. Πάνω απ' όλα, την υγεία μας. Λίγο πιο κάτω, συσκευή που δίνει λύσεις στην νεφρική ανεπάρκεια. Τεχνοπολίτη και πάμε στην Χαραυγή. Το MRSA προσβάλλει και τα κατοικίδια. Περισσότερα για το MRSA διαβάστε σήμερα στις σελίδες της Χαραυγής. Αρκετά τα ένθετα σήμερα στην σημερινή, στο ένθετο υγεία και διατροφή, πώς τελικά αυτή η κατάσταση θα φτιάξουμε σαλάτα, γινόμαστε τεμπέλιδες. Άλλο ένθετο, ωραίο ένθετο σήμερα στη σημερινή, καλή ζωή. Κάτι σημερινής, ωραία, ψυχολογία. Πότε το ψέμα αποτέλεσμα θα το αναλύσουμε με τους ψυχολόγους μας. Παιδί και γονείς, άλλο ένθετο σήμερα στη σημερινή, σημαντική τελικά εικόνες για τους γονείς. Πάμε τώρα στην αλήθεια. Η αλήθεια σήμερα σε αρκετά δημοσιεύματα αφιερώνει τα ρεπορτάζ της στις εκλογές που μας πέρασαν, χωρίς ειδικά αποτελέσματα, αφιερώματα πολλά σήμερα στην αλήθεια. Και θα κλείσουμε με τον πολίτη, με τον φιλελεύθερο, με συγχωρείτε. Το ένθετο πρώτη γραμμή σήμερα μας ενημερώνει για αρκετά πράγματα. Ελαιόλαδο, ο μεγάλος θεραπευτής σε εισαγωγικά, αξιότερα. Την αλόγιστη χρήση επιβλαβών σακουλών για το περιβάλλον διερεύνησε το Γυμνάσιο Νέαπολης. Ο καθένας μας δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιήσει και δύο και τρεις σακουλίτσες και με αυτό το τρόπο μια ματιά να ρίξετε γύρω σας, θα διαπιστώσετε ότι αυτό είναι αλήθεια. Παντού και στο σπίτι μας, γύρω από το σπίτι μας, στους αυτοκινητόδρομους βρίσκουμε πεταμένα σακούλια. Πάμε να δούμε εδώ τι λέει της Γαλλίας. Αυτά κυρίες και κύριοι από τις αγαπημένες εφημερίδες σήμερα. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα σήμερα της εκπομπής μας. Υποσχεθήκαμε ότι θα δώσουμε πολλές και χρήσιμες συμβολές στους γονείς. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά ήρθε η ώρα για τον Μάριο τον Κωνσταντίνο. Είναι εδώ ο Μάριος. Ο Μάριος μιλάει όμως με τον μάγειρα μας. Δεν ξέρω τώρα τι κουβέντες κόβουν και αν τα μαγειρέψει σήμερα ο Μάριος με τον Στέφανο. Πρώτα όμως θα μας μιλήσει για τις παιδικές φοβίες. Ποιες είναι οι αιτίες ένα παιδάκι να νιώσει αυτό το συναίσθημα και βεβαίως θα δώσουμε και χρήσιμες συμβουλές για την αντιμετώπιση για την κάθε παιδική φοβία ξεχωριστά. Μείνετε μαζί μας, μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Ο παιδοψυχολόγος μας, ο Δόκτωρ Μάριος Κωνσταντίνο, είναι μαζί μας στη συνέχεια και στο επίκεντρο της συζήτησής μας, οι παιδικές φοβίες. 77-77-10-88, κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά, σε μια υπέροχη θεατρική παράσταση, έπεσε να κρίδα διαφημίσεις και αμέσως μετά περισσότερα από τους καλεσμένους μας εδώ στο στούδιο. Και θα παρακολουθήσουν την παράσταση. Ακόμα πιο τυχεροί αυτοί που έχουν κερδίσει τις 20 προσκλήσεις. Τα ονοματάκια θα τα πάρετε αμέσως από το τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλή συνταγή. Και ο Στέφανος μας περιμένει μια όλο καινούργια, πολύ πολύ εύκολη συνταγούλα και πολύ νόστιμη. Πώς θα τα συνδυάσετε. Καρύδια. Πολύ ωραία. Εμείς εδώ θα σου ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της ημέρας, καλή εβδομάδα και καλό αύριο. Το πρωί στις 8:30 εδώ θα είμαστε να φροντίσουμε άλλο ένα ευχαριστώ πρωινό. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα.